Σε μια πολύ όμορφη κίνηση, παραμένουμε σε κλίμα εκπαιδευτικής κοινότητας, προχώρησαν μαθητές στο 28ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου. Μπόμπιρες λοιπόν και μικρά παιδιά, με όμορφα χρώματα, μέσα από ζωγραφιές βάλια. Εσύ έκλεισες το θέμα, αλλά και ξεχωριστά θεατρικά. Επιχείρησαν λοιπόν αυτοί οι μπόμπιρες να στείλουν ένα μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης σε μια ευαίσθητη ηλικία, σε συμμαθητές τους, στις πληγήσεις περιοχές στο Αρκαλοχώρι που έχουν βγει από τα σχολεία τους και επιχειρούν να επανέλθουν στην μαθητική τους κανονικότητα. Και βεβαίως έκαναν τις ζωγραφιές, τις συγκεκριμένες ζωγραφιές που αν μπορούμε βλέπουμε να δούμε, είναι αυτές οι ζωγραφιές, οι κινήσεις, οι πρωτοβουλίες, οι όμορφες κινήσεις που βγαίνουν μέσα από την όμορφη καρδιά και την ψυχή των παιδιών, την αθώα ψυχούλα. Στην κυρία Ζαμπία Λαζανάκη. Νηπιαγωγός στο 28ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ξέρω ότι πίσω από αυτή την πρωτοβουλία κρύβεστε εσείς και να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα. Να σας καλωσορίσουμε κι εμείς στο χώρο του σχολείου μας. Στο χώρο του σχολείου μας που κρατάει ακόμα τη μαγεία του, ακόμα και τώρα που τα παιδιά λείπουν. Η μαγεία δεν φεύγει εύκολα. Όλη η χρονιά θα βγει με καλό κλίμα, μαγεία, χαμόγελα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το ευχόμαστε κι εμείς. Λοιπόν, τι μας έχετε ετοιμάσει για να μπούμε λίγο στο κλίμα και να πούμε περισσότερα, έτσι. Η Βάλια μου έχει πει ότι κάτι μας έχετε ετοιμάσει. Μας έχουν ετοιμάσει, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι οι ζωγραφιές που είναι πίσω από την κυρία Λαζανάκη θα πάνε, Νίκο, θα βρεθούν στις λιώμενες αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου που συνομιλήσαμε πριν με τον δάσκαλο, προκειμένου να βάλουν ένα περαιτέρω χρώμα στις λιώμενες αίθουσες στα παιδιά. Όλα αυτά κατευθύνονται στο Αρκαλοχώρι. Στο Αρκαλοχώρι, ακριβώς. Πάμε να μας πείτε για το σκετσάκι που έχετε ετοιμάσει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να σας πούμε πρώτα πώς ξεκινήσαμε αυτή τη δράση. Εμείς σαν σχολείο συμμετέχουμε σε πολλά προγράμματα, αλλά το βασικό που θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά είναι ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ότι γεμίζουμε από αυτά που δίνουμε, από αυτά τα δικά μας που χαρίζουμε. Έτσι λοιπόν, όπως όλοι οι άνθρωποι της Κρήτης και από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα συμμετείχαν σε αυτό το τσουνάμι αλληλεγγύης για το Αρκαλοχώρι, έτσι κι εμείς συμμετείχαμε. Οι γονείς μαζέψανε παιχνίδια και βιβλία και εμείς σαν σχολείο θέλαμε να κάνουμε κάτι προσωπικό να το χαρίσουμε στα παιδιά. Τι άλλο θα μπορούσαμε να χαρίσουμε? Τα παιδιά χαρίζουν την αγάπη τους και τις ζωγραφιές τους. Οπότε ζωγραφίσαμε. Όμως το θέμα αυτό που ζωγραφίσαμε δεν ήταν άλλο παρά οι ζωγραφιές που υπήρχαν στον τοίχο του Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου. Όταν είδαμε τις εικόνες από το λαβωμένο σχολείο, εκείνο που πραγματικά θέλαμε είναι να ζωγραφίσουμε κάτι που να του στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ένα μήνυμα αγάπης, ένα μήνυμα ελπίδας. Και θέλαμε αυτές οι ζωγραφιές να τους κρατάνε συντροφιά μέχρι να ξαναγυρίσουν στο φυσικό τους χώρο, στο σχολείο. Και βεβαίως ήταν και συγκινητική ανάρτηση της κυρίας Λαζανάκη αναφορικά με τα παιδιά των σεισμοπλήκτων που αναγκάζονται να ζουν σε άλλες συνθήκες. Έτσι δεν είναι? Χαρακτηριστικά λέτε δεν είμαστε ζωγράφοι, αλλά ξέρουμε ότι θα χαμογελάσετε, γι' αυτό βάλαμε τα πιο έντονα χρώματα της αγάπης μας μέχρι να ξαναγίνουν όλα όπως πριν. Και να εστιάσουμε λίγο και στην αντίδραση των μικρών παιδιών. Μιλάμε για παιδάκια 4-5 ετών, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με. Πώς αντιλαμβάνονται αυτή την ιδιαίτερη στιγμή, συγκυρία, που περνούν άλλα παιδάκια σε μια άλλη περιοχή? Έχουν καταλάβει, έχουν μπει στο νόημα της κίνησης? Ναι, τα παιδιά το έχουν βιώσει. Μην ξεχνάτε ότι και τα ίδια τα δικά μας τα παιδιά έχουν βιώσει 2 φορές το σεισμό. Οπότε καταλαβαίνουν αμέσως γιατί μιλάμε. Όμως δεν θα ήθελα να σας μιλήσω εγώ γι' αυτό. Μάλιστα. Έχουμε εδώ κάποιο που τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα. Είναι η Ιφηγένεια, η κούκλα μας που ζωγράφιζε μαζί με τα παιδιά. Θέλετε να τη φωνάξουμε? Να τη φωνάξουμε φυσικά. Ιφηγένεια, Ιφηγένεια, ναι, έλα, ήρθαν τα κανάλια. Ποια κανάλια, της Βενετίας? Όχι, Ιφηγένεια, τα κανάλια της τηλεόρασης. Αλήθεια? Α, μια κάμερα. Ποια κάμερα με παίρνει? Αυτή, εδώ μιλάω. Δεν ξέρω, Ιφηγένεια, όπου και να μιλάς πάντως είσαι μια κούκλα. Πραγματικά μια κούκλα.
Άμα το ξέρω ότι θα ερχόντουσαν τα κανάλια, θα φτιαχνόμουν λίγο περισσότερο. Είσαι κούκλα, Ιφηγένεια. Ιφηγένεια, ξέρεις τι μας ρωτήσανε. Θέλεις να μας πεις πώς ένιωθαν τα παιδιά όταν ζωγράφιζαν αυτές τις υπέροχες ζωγραφιές? Εκείνη η μέρα θα μου μείνει αξέχαστη. Τα παιδιά ήταν πολύ ενθουσιασμένα. Πήγαιναν πάνω κάτω, πάνω κάτω. Τα πινέλα είχαν πάρει φωτιά. Τους άρεσε πάρα πολύ αυτή η δράση. Τους άρεσε που θα χαρίζανε ζωγραφιές. Και η Ιφηγένεια, εσύ ζωγράφισες μαζί με τα παιδιά? Όχι. Εμένα μου δώσαν τα μωρομάντιλα. Μου είπαν ότι θα καθαρίζω τις μουτζούρες. Δεν πειράζει όμως. Άφησα χώρο στα παιδιά. Εσύ δηλαδή, Ιφηγένεια, δεν ήθελες να ζωγραφίσεις, να βουτήξεις κι εσύ στα πινέλα? Ήθελα. Αλλά δεν πειράζει την άλλη φορά. Όμως να τους πούμε το μυστικό μας. Ναι, θέλω να πεις, Ιφηγένεια, εκτός από τα χρώματα, τι άλλο έβαλαν τα παιδιά μέσα σε αυτές τις ζωγραφιές? Εκτός από τα χρώματα και τα σχήματα, οι ζωγραφιές μας έχουν και πολύ αγάπη και πολύ ζεστασιά και πολλά χαμόγελα, θετική σκέψη και θετική ενέργεια. Αυτό τις κάνει ξεχωριστές. Μπράβο, Ιφηγένεια, νομίζω τα είπες όλα. Νομίζω τα είπε όλα η Ιφηγένεια. Και... το καλύτερο μήνυμα. Είναι το καλύτερο μήνυμα. Το καλύτερο μήνυμα από δραστήριους εκπαιδευτικούς. Δεν βγήκε μόνη της η Ιφηγένεια να μιλήσει. Και η κυρία Λαζανάκη δεν είναι μόνη της. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι εκπαιδευτικοί. Βέβαια, βέβαια. Εκπαιδευτική επιθετικός. Θέλουμε... Μου επιτρέπετε βέβαια, να πω ότι... Ναι, τη φωνή της Ιφηγένειας και όλη την Ιφηγένεια τη ζωντανεύει συνάδελφος η Αντωνία Εικονιού. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα μεγάλο μπράβο. Εμείς μπράβο. Ευχαριστούμε. Για το χαμόγελο και το αισιόδοξο μήνυμα που στείλατε σε παιδάκια που πραγματικά το έχουν ανάγκη αυτή την περίοδο. Είμαι σίγουρος θα τα ξαναπούμε τηλεοπτικά. Είστε δραστήριοι άνθρωποι. Πόσο όμορφο αυτές οι δράσεις να βγαίνουν και προς τα έξω. Μην μένουν μόνο σε ένα. Και ελπίζω να πάνε συγκρότημα. Και οι ζωγραφιές σύντομα στις λιώμενες αίθουσες. Θα τις πάμε εμείς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε εμείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Να χαιρετήσουμε και την Ιφηγένεια.